Εμείς τώρα αμέσως όμως θα πάμε στην πρεμιέρα που θα κάνει απόψε η παράσταση Λοξάνδρα, που είναι βασισμένη στα κείμενα της Μαρίας Ιορδανίδου, αυτή τη φορά με τη θεατρική διασκευή του Άκη Δήμου. Πρωταγωνιστή η Φωτεινή Μπαξεβάνη, που μας μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της πρωινής μελέτης, σε σκηνοθεσία του μοναδικού Σωτήρη Χατζάκη, που επίσης μιλά στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Έκανε τεράστια επιτυχία η παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και από σήμερα θα φιλοξενείται για λίγες μέρες στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Θα μου ζήσεις κοκόνα μου, βασίλισσά μου, του να μη σεβασκάνω. Πώς σκέφτηκατε να κάνετε Λοξάνδρα θεατρικό έργο? Είναι ένα έργο που είναι σταθμός στην ελληνική διαχρονία και αποδεικνύει μαζί με άλλα τη ροή, την αδιάσπαστη ροή του ελληνισμού. Είναι 90 χρόνια από τη ζωή του ελληνισμού στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, τον προπερασμένο και τις αρχές του περασμένου αιώνα. Ως εκ τούτου συγκινεί, ανακαλεί μνήμες, ο κόσμος που το είδε αναγνώρισε τοποθεσίες, πρόσωπα, ιστορικές στιγμές, ρωσοτουρκικούς πολέμους, σφαγή των Αρμενέων, αναγνώρισε φαγητά τα οποία η Λοξάνδρα μαγειρεύει και υπάρχουν και στην σκηνή μας. Τραγούδια τα οποία τραγουδούσε πάντα, εδώ και να μην πω δεκαετίες, από εκατονταετίες, και τα οποία τραγουδούσε και στην παράσταση. Και έτσι μέσω της συγκίνησης επικοινωνήσαμε με αυτόν τον κόσμο και αυτό ήταν και το βασικό κίνητρο αυτής της δουλειάς. Να συγκινήσει, να συγκινηθεί και να αναδείξει ένα σταθμό της ελληνικής διαχρονίας. Φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να είναι κανείς, να γίνεται κανείς η Λοξάνδρα, Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια Λοξάνδρα μέσα μας. Σίγουρα στην αρχή μοιάζει να μην είναι εύκολο, αλλά σιγά σιγά βιώντας τις καταστάσεις βλέπει κανείς ότι το έχω κι εγώ μέσα μου. Νομίζω ότι κάθε Ελληνίδα το έχει, κάθε Έλληνας το έχει. Τι άλλο μπορεί να είναι η Λοξάνδρα για μια ηθοποιό όπως είναι η Φωτεινή Μπαξεβάνη? Αχ, πολλά πράγματα. Ότι η μεγάλη της λαϊκή σοφία, αυτή η Λοξάνδρα είναι μια πηγή ζωής. Έχει μια τέτοια δύναμη, μια τέτοια θέληση για τη ζωή που λίγο το έχουμε ξεχάσει. Οπότε έρχεσαι σε επαφή με τη Λοξάνδρα και λες, μα με κάποια απλά πράγματα, μα καθόλου απλοϊκά, καθημερινά, μπορείς να περάσεις στιγμές δυνατής ευτυχίας και αγάπης. Και αυτό είναι μεγάλο μάθημα για τις μέρες μας. Όταν είσαι λοιπόν κοντά στη Λοξάνδρα, σου λέει, μπρε εδώ, τι να, κάνε ένα ωραίο φαγητό, να μαζέψεις τους φίλους, να τους δώσεις αγάπη, να τσακωθείτε, να όλα αυτά να τα κάνετε. Αλλά αυτό είναι σχέσεις ανθρώπινες, οι οποίες έχουμε ανάγκη και αυτό είναι μεγάλη, σου δίνει μεγάλη, μεγάλη δύναμη. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι.